Επειδή απεποιήθησες το παγωτό, σε αφήσω να χρησιμοποιήσεις το πιάνο σου για να γλυκάνεις τις εντυπώσεις της συζήτησης. Α, πρέπει να τις γλυκάνουμε? Όχι, να τις αφήσουμε έτσι όπως είναι οι εντυπώσεις, bygones are bygones. Ναι, ναι, ναι. Οι εντυπώσεις να μείνουν εντυπώσεις. Η Λιάνα Κανέλη μεγάλωσε από μικρή με το πιάνο της, τα γαλλικά της, το κέντημά της, αυτά τα πράγματα έτσι, έτσι. Ναι. Καλό παιδί δηλαδή. Καλό παιδί. Καλό παιδί. Καθόλου άτακτο. Αλλά το κέντημα το εγκατέλειψε όταν άρχισα να αποκτώ μοιοπία. Φοράς αυτή τη στιγμή φακούς επαφής? Ναι. Από τα 18. Κανονικούς άσπρους. Και δεν φαίνεται τίποτα, από καμία αλλαγή χρώματος. Αυτό συνήθισα. Είδες λοιπόν που έχω και άλλη δουλειά να κάνω? Έχεις. Άμα δεν βρίσκω. Πιανίστα σε, πιανίστα σε μπαρ. Σε μπαρ. Παίζει σήμερα η Λιάνα Κανέλη και γαμό δηλαδή. Δεν θα ήταν κακή ιδέα να κάνεις ένα μουσικό σοου στην τηλεόραση. Στο τσάι με Κανέλη. Ναι. Γιατί δεν έπαιζες πιάνο να φέρνεις τραγουδιστές να τα λέτε μαζί? Πρώτα απ' όλα γιατί δεν παίζω τόσο καλό πιάνο. Α, καλά. Είναι η πρώτη μετριόφρον δήλωση που άκουσα από εσένα σήμερα. Γιατί όλες οι υπόλοιπες δεν χρειαζόταν μετριοφροσύνη. Η υπερβολή τους ήταν απολύτως συναισθηματική. Αυτό όμως δεν παραμένει για εγώ. Όχι, αυτό θα με κρίνει και κάποιος άλλος που παίζει πιάνο και μπορεί και να μου λέει ό,τι θέλει. Κάποιος άλλος που ξέρει να αγαπάει διαφορετικά από μένα, γιατί να με κρίνει? Έλα, κάνουμε τηλεοπτική κριτική. Τηλεοπτική κριτική? Στα κανάλια. Θα σου λέω κανάλια και θα μου λες με λίγες λέξεις. Αν τα βλέπεις, τι πιστεύεις. Ναι, θα σου πω μερικά πράγματα που ίσως να εκπλαγείς. Όπως για παράδειγμα ότι εδώ και 2 χρόνια μόνο ο Αντένα παράγει πρωτογενώς ελληνική τηλεόραση. Δηλαδή. Δηλαδή επιχειρεί καινούργια σύριαλ, αντιγραφή ξένων, δεν έχει σημασία. Σαν το έγκλημα της τρίτης εκπομπές, όχι έγκλημα της τρίτης, πώς το λένε, ανατομία ενός εγκλήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, η φιλοξενία. Αλήθεια σου λέω. Ευχαριστώ, το παίρνω σαν κομπλιμάν γιατί την έφτιαξα την ανατομία. Και σου λέω και τη βλέπω. Τώρα σήμερα βγάλαμε τα ενίκο εν δήμο. Αλλά κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα γίνονται και κοινό κτήμα και δεν πειράζει. Να σου πω κάτι. Πιστεύω κάτι που λέει ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλίνος και έχει δίκιο. Αν είσαι πραγματικά ορθόδοξος, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι αυτό που μετράει και παραδίδεις, όσο ταπεινός και να πρέπει να είσαι, είναι τελικά το πρόσωπό σου. Και όταν είσαι και δημόσιο πρόσωπο, έχεις ένα καθήκον. Το δημόσιο και το ιδιωτικό να ταυτίζονται στο ήθος και στο ύφος. Τα παρακοσκινίζουμε τα πράγματα τώρα. Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση τα δημόσια πρόσωπα να ταυτίζονται στο ήθος και στο ύφος με τα ιδιωτικά. Ξέρεις πολύ καλά τι λέω. Και. Μην γενικεύεις, γιατί εγώ είμαι δημόσιο πρόσωπο και πιστεύω ότι το κατάφερα. Ετ ένα. Ναι. Στο παιχνίδι που παίζαμε με τα κανάλια που μου λες τις απόψεις σου. Ναι. Να σου πω. Η ΕΤ 1 έτσι όπως έχει, δεν έχει μέλλον. ΕΤ 2. Η ΕΤ 2 κάνει προσπάθειες, αλλά τις κάνει με νοοτροπία ΕΤ 1. ΕΤ 3. ΕΤ 3 είδα προχθές και δεν μπορώ να πω, γιατί έχω δει 2-3 φορές τις τελευταίες εβδομάδες αργά το βράδυ, μερικά καταπληκτικά πράγματα που εύχομαι να τα βλέπουν στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως ένα ντοκιμαντέρ που είδα για τους Πομάκους, και όπως ταινίες καταπληκτικές, μία έξοχη εκπομπή για το σινεμά, πράγματα που στο ζάπινγκ απάνω, αν τα πετύχεις, τότε αισθάνεσαι ότι μπορεί και να χάνεις που δεν τη βλέπεις. Κάποιες ώρες τουλάχιστον. Μέγα. Μέγα. Γκριζάρισε και ατσάλεψε πολύ. Sky. Προοπτικές, αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να προχωρήσουν με έλλειψη προσώπων. Star. Star. Παύση, .. Σταρ. Δεν ξέρω, λένε ότι άλλαξε η ιδιοκτησία και θα αλλάξει και πρόσωπα. Να το δούμε στο μέλλον. Για την ώρα δεν μου λέει τίποτα. Η ιδιοκτησία άλλαξε? Ναι. Λένε? Ναι, όχι, λένε. Είναι από τα πράγματα που δεν άκουσα ποτέ μου για το Σταρ, εν πάση περιπτώσει. Όχι, λένε ότι άλλαξε η ιδιοκτησία τυπικά, ουσιαστικά. Είναι της μόδας. Όχι, λένε ότι τώρα το έχει όλο ο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Δεν το είχε παλιά. Όχι. Α, τώρα τα ξέρω. Υπήρχαν και άλλοι συνεταίροι. Φαίνεται ότι τώρα τα ξέρω εγώ. Είναι της μόδας οι τηλεφωνικές υποκλοπές τηλεοπτικών προσώπων. Ναι, πριν φτάσουμε σε αυτό να σου πω και κάτι, μία παράκληση. Κύριε, κύριε. Αν μας βλέπουν, κύριε, το TRT, είναι ένας επαρχιακός τηλεοπτικός σταθμός στη Λάρισα. Το παρακαλώ πάρα πολύ να αλλάξει λογότυπο, γιατί είναι ακριβώς ίδιο με την τουρκική ραδιοτηλεόραση. Κόκκινο με μαύρα γράμματα και λατινικούς χαρακτήρες, TRT. Και κάθε φορά που βλέπω το μικρόφωνο του TRT, οπουδήποτε υπάρχει επίσημη ομιλία, νομίζω ότι ενδιαφέρονται οι Τούρκοι ακόμα και για το τι έγινε. Τότε θα πρέπει να αλλάξουμε και τα γιουβαρλάκια και το Imam Baldi. Όχι, να το αλλάξουμε ως λογότυπο. Δεν είναι σαν να χρησιμοποιείς λογότυπο. Αλλάξτε ρε παιδιά το λογότυπο, μην μου κακοκαρδίζετε τη Λιάνα. Γιατί όλοι ακούνε όλους σε αυτά που λένε ιδιωτικά στο τηλέφωνο? Δεν ξέρω, ίσως γιατί έτσι εξασφαλίζεται ευκολότερα μία στήλη.
Ξέρεις, είναι πάρα πολύ εύκολο να έχεις μία στήλη και να τη φτιάχνεις σε μία εφημερίδα μεγάλης ή μικρής, πανίσχυρης ή λιγότερο ισχυρής ομάδας, έχοντας παρακολουθήσει τηλέφωνα. Γιατί εγώ έφυγα η δύστυχη να πάω στο Ιράκ και όταν γύρισα, μία φορά κατάφερα να επικοινωνήσω με την Αθήνα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολες οι επικοινωνίες λόγω εμπάργου εκεί, και μου είπαν ότι η κουβέντα που έκανα με μία συνάδελφο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ είναι γραμμένη σε μία εφημερίδα. Και όταν γύρισα, μετά από μία εβδομάδα, ξαναήτανε ο διάλογος και μάλιστα και με συμβουλές προς τα μένα είναι γραμμένο στην εφημερίδα. Είμαι αφελής να πιστεύω ότι η χρήση υποκλοπών από τα μίντια είναι παράνομη και τιμωρείται από τον νόμο και από το ελληνικό δικαστήριο. Να σου πω κάτι για να γελάσεις. Timing. Και να γελάσουν και όλοι. Δεν υπάρχει εφημερίδα που να μην έχει μέσα σε μία γωνίτσα ένα σκάνερ το οποίο ακούει το 100. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι νόμιμο. Ναι, περίμενε. Που ακούει το 100 και έχει και δίπλα και τον κωδικό. Να μπορεί να αποκωδικοποιεί όταν λέει πάμε κάλλη 3, αυτό εκείνο. Τι σημαίνει. Σημαίνει έγκλημα, σημαίνει μεθυσμένο, σημαίνει διατάραξη κινήσης υγείας. Αυτό όμως είναι νομότυπο. Γιατί είναι νομότυπο, όλες, είναι όλοι... νομότυπο να μπαίνει στη συχνότητα της αστυνομίας για να την ακούει. Yes. Όλες οι τηλεοράσεις σε όλο τον κόσμο ακούνε με σκάνερ την αστυνομία και βγάζουν ρεπορτάζ. Γιατί η αστυνομία δεν τα δίνει ποτέ σε άλλη περίπτωση. Άλλο τον ακούς στην αστυνομία που είναι δημόσιο, ναι, και άλλο τον ακούει κανείς εσένα και να τα χρησιμοποιεί. Α, έτσι πως πάμε θα πούνε σε λίγο, αφού είναι δημόσιο πρόσωπο δεν έχει ιδιωτικό ούτε το τηλέφωνο. Πολύ σωστά. Επομένως γιατί να μην τα ακούμε και αυτό. Και σαν δημόσιο πρόσωπο δικαιούται ο Αντένα να σου κάνει τη ζωή σου μεθαύριο, να το έχεις υπόψη σου και να μην μπορείς να το σταματήσεις. Θα σου την κάνει serial. Να μου την κάνει serial. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, με χαρά θα το δω και αν θέλουν και συμβουλή να τους τη δώσω. Πάντως σε τέτοια περίπτωση, αν είναι εξωτερική παραγωγή και την αναλάβεις εσύ, παίζω και το ρόλο μου. Εάν είναι εξωτερική παραγωγή, γιατί να μην τα αναλάβεις εσύ που θέλεις κιόλας. Όχι, παίζω το ρόλο μου εννοώ. Θα παίξεις εσύ το ρόλο της Λιάνας Κανέλη. Ναι, βέβαια. Θα τον αποδώσεις δικαίως. Συνήθως εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να παίξουμε τον εαυτό μας. Φαντάζομαι ότι απλώς θα είμαι ο εαυτός μου και μάλλον δεν θα έχει καμία επιτυχία το σύριαλ και θα έχουν και άλλη ευκαιρία να το κόψουν. Φινάλε μουσικό. Σ' αφήνουμε στις νότες του πιάνου σου. Εγώ θα παίξω κάτι που. Σας λέμε καλό βράδυ και να είστε μαζί μας το αργά ξανά, γιατί μας κάνετε καλή παρέα και ελπίζουμε ότι το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Καλό σας βράδυ. Bye. Κλειδώνουμε για απόψε το θησαυροφυλάκιο των αναμνήσεων από 4 κύκλους αργά και ετοιμαζόμαστε για τη σημερινή μεσανυχτάμιση παρέα μας με κουβεντεύξεις και σημαντικούς καλεσμένους. Άντε φιλαράκια, κάτω από τα σκεπάσματα, σβήστε το φως. Α, σβήστε με και εμένα. Όνειρα γλυκά.